Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν. Από ό,τι διαβάσαμε στην ειδησιογραφία, παρά το ότι είναι πλήρως εμβολιασμένο, νομίζω τετραπλά μάλιστα εμβολιασμένο, για μια ακόμη φορά νοσή από κορονοϊό, όπως ήδη ξέρετε παρακολουθώντα την επικαιρότητα. Και θα ήθελα να γυρίσουμε κάποιους μήνες πίσω όπου ο ίδιος μιλώντας τότε στο CNN για τα συγκεκριμένα σκευάσματα είχε πει, είχε προτρέψει τον κόσμο να τα κάνει διότι αν τα κάνει δεν θα κινδυνεύσει να κολλήσει από τον ιό, δεν θα κινδυνεύσει να νοσηλευτεί και γενικώ να αντιμετωπίσει τις άρεστες καταστάσεις. Για πάμε λίγο να το θυμηθούμε. It's a simple, basic proposition. If you're vaccinated, You're not gonna be, hospitalized, you're not gonna be in an ICU unit. And you're not die. Είναι μια δήλωση που δεν είχε κάνει μόνο ο Τζο Μπάιντεν εκείνη την περίοδο, αλλά και πολλοί άλλοι πολιτικοί ανά τον κόσμο. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι τέτοιου είδους δηλώσεις δεν θα πρέπει να περάσουν στα ψηλά, διότι με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχθεί από την ίδια την επικαιρότητα ότι και οι εμβολιασμένοι κολλούν και μεταδίδουν, μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να καταλήξουν και στις μονάδες εντατικής θεραπείας και πολλά άλλα πράγματα που γνωρίζουμε από την ίδια την ειδησιογραφία. Άρα εκείνες οι δηλώσεις που έγιναν δεν στέκουν σε καμία απολύτως περίπτωση. Και αυτό που θα περίμενε κάποιος και λέει και η λογική είναι να βγουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί και αν όχι να ζητήσουν συγγνώμη, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει έτσι για να είμαστε και απόλυτα ρεαλιστές και ειλικρινεί, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν εξηγήσει. Γιατί είχαν κάνει εκείνες τις δηλώσεις, εξυπηρετούσαν κάτι άλλο, ήθελαν να προωθήσουν τα συγκεκριμένα σκευάσματα, είχαν άγνοια επί του θέματος και έτσι τους έλεγαν να πούν και έλεγαν. Τι από όλα αυτά ίσχυε και έγιναν τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις εκείνη την περίοδο οι οποίες έχουν πλέον καταρριφθεί πλήρως. Αναφερόμενοι στον Τζο Μπάιντεν, κυρίε και κύριοι, η ειδησιογραφία μα λέει πω αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγεία πέρα από τον κορονοϊό. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι έχει και κάποιο ε, κάποια μορφή καρκίνο εν πάση περιπτώσει Γενικώ πάντως δεν δείχνει σε καλή κατάσταση δεν δείχνει πολύ δραστήριος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την ανθρωπότητα θα έλεγα κυρίες και κύριοι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και σε μια περίοδο που καλείται να διαχειριστεί πολύ σημαντικά ζητήματα και με τον κόσμο της Αμερικής να του έχει γυρίσει το, την πλάτη. Διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ ξεκάθαρα την έντονη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο για την διακυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. Είναι κάτι που άρχισε να γίνεται, θα έλεγα, από τις πρώτες κιόλας ημέρες που ανέλαβε την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο προκαλεί και ερωτηματικά πώς γίνεται δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην κατάσταση αυτή που είναι και βλέπουμε όλοι σε καθημερινή βάση να παίρνει και αποφάσεις οι οποίες δεν βρίσκουν σύμφωνους όλους τους Αμερικανούς και όχι μόνο κρίσιμες αποφάσεις που μπορεί να καθορίζουν και σημαντικά πράγματα. Όπως το ότι η Αμερική αποφάσισε να στείλει για μία ακόμη φορά περισσότερα όπλα και γενικός πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία αξία 270 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νέων συστημάτων πυροβολικού ακριβία HIMARS. Η Ουάσιγκτον θα παραδώσει επίση 36.000 επιπλέον οβίδε, έως και 580 drones καμικάζι Phoenix Ghost. Στο μεταξύ η Ρωσία και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία στην Κωνσταντινούπολη με τον ΟΗΕ και την Τουρκία για να ξεμπλοκάρουν τις εξαγωγές σιτηρών υπό το φως του κινδύνου πείνας παγκοσμίω, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στην Ανατολική και την Νότια Ουκρανία. Οι δύο πλευρές μονογράφησαν δύο πανομοιότυπα αλλά ξεχωριστά κείμενα κατόπιν ετήματος των Ουκρανών οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν με τους Ρώσους. Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και του Τούρκου Προέδρου Ρετζεπ Ταγί Περντογάν. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του τις επόμενες ημέρες, δήλωσε λίγο αργότερα ο Ρώσος Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σόιγκου. Και η ειρωνία, ξέρετε ποια είναι, ότι από τη μία πλευρά έχουμε συμφωνία μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη για τα σιτηρά, υπό το βλέμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και από την άλλη, λίγε ώρε αργότερα, οι Αμερικανοί ανακοινώνουν ότι στέλνουν νέα όπλα για να συνεχιστεί ο πόλεμο. Γιατί τα όπλα δεν έχουν να κάνουν βεβαίω με μια πράξη ειρήνη. Η Ειρήνη προφανώ, μάλλον πρέπει να βρίσκεται πολύ μακριά ακόμα για να είμαστε ρεαλιστέ σε ό,τι αφορά την Ουκρανική κρίση. Εύλογα λοιπόν ερωτήματα προκύπτουν για μια ακόμη φορά για τη στάση των Αμερικανών και το τι πρεσβεύουν τελικά. Νομίζω ότι τα αντιλαμβάνεστε κι εσεί πλήρω. Δεν θα πω κάτι άλλο γιατί θα ήθελα να στείλετε κι εσείς τις δικές σας τοποθετήσεις και τα δικά σας μηνύματα εδώ στην ελεύθερη πένα. Να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση. Φυσικά κάντε ένα like αν σας άρεσε και το σημερινό μας βίντεο. Subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.